Η κυβέρνηση και τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ ως συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο. Αυτό που δεν λένε, ωστόσο, είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, προκειμένου να πουληθεί η δημόσια επιχείρηση αερίου, άλλαξε τους όρους πώλησης μετά τις πιέσεις του κυρίου Αλεξέη Μίλλερ, του επικεφαλής της Gazprom, ώστε το ελληνικό κράτος να εγγυηθεί ανεξόφλητες οφειλές προς τη ΔΕΠΑ ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και τις οφειλές που θα προκύψουν τα δύο πρώτα χρόνια μετά την πώληση. Αυτό που δεν λένε επίσης είναι σε ποιους επιχειρηματίες ανήκουν οι οφειλές που θα εγγυηθεί το ελληνικό κράτος. Δεν λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εγγυάται για τις οφειλές του κυρίου Μυτιλινέου, ο οποίος με την εταιρεία Αλουμίνιον ΑΕ οφείλει 53 εκατομμύρια ευρώ, με την εταιρεία Corinthos Power οφείλει 54 εκατομμύρια ευρώ και με την εταιρεία Protergi ΑΕ οφείλει 74 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εγγυάται για τις οφειλές του κυρίου Βαρδινογιάννη, ο οποίος με την εταιρεία Motor Oil Δηληστήρια Κορίνθου οφείλει 35 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εγγυάται για τις οφειλές του κυρίου Περιστέρη, ο οποίος με την εταιρεία Ήρων 2 Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Βιωτίας του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα οφείλει 6 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εγγυάται για τις οφειλές των κυρίων Μπόμπολα και Λάτσι, οι οποίοι με την εταιρεία Ελπέντισον Ενεργειακή ΑΕ οφείλουν 144 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λένε ότι ο κύριος Σαμαράς ελπίζει να εισπράξει από την πώληση της ΔΕΠΑ στην καλύτερη περίπτωση 900 εκατομμύρια ευρώ και στη χειρότερη 500 έως 600 εκατομμύρια ευρώ. Και ότι αν εγγυηθεί τις οφειλές, τα δημόσια ταμεία κινδυνεύουν να βγουν ακόμα και ζημιωμένα. Αυτά που δεν λένε θα τα βρείτε στο unfollow που κυκλοφορεί.